Γεια σα, καλώ ήρθατε στα κρυπτονέα. Σήμερα 28-8 2022 και τα κορυφαία κρυπτονέα είναι τα εξή. Εμεί θα ξεκινήσουμε με την Binance, η οποία Binance θέλει να βοηθήσει την πόλη Μπουσάν τη Νότια Κορέα να αναπτύξει την υιοθέτησή της στα κρύπτο και να αναπτύξει και το δικό της οικοσύστημα σε blockchain. Πάρα πολύ θετικά νέα για τους κατοίκους της πόλης Μπουσάν όπως καταλαβαίνετε και θετικά νέα για την Binance που ίσως με αυτή την κίνηση μπορεί να μπει μετά πιο εύκολα σε όλη τη Νότια Κορέα και όχι απλά σε μια πόλη της Νότιας Κορέας. Και συνεχίζουμε στο Cardano με αυτό εδώ πέρα το βίντεο του κυρίου Charles Hawkinson ο οποίο έκανε μια γρήγορη ενημέρωση όσον αφορά το Vasily Hartford. Και όπω λέει, τα πράγματα πάνε πάρα πολύ θετικά. Και άμα δεν βρούμε κάποιο άλλο πρόβλημα, η αναβάθμιση του Βάσιλ hardfork η μεγάλη αναβάθμιση που περιμένει μέχρι στιγμή στο Cardano θα έρθει το Σεπτέμβριο. Ναι, κυρίε και κύριοι, το Σεπτέμβριο. Τότε που θα γίνει και η αναβάθμιση του Ethereum. Ο Σεπτέμβριο γενικότερα είναι πάρα πολύ καυτό μήνα και αν αυτέ οι δύο αναβαθμίσει είναι επιτυχεί, η αγορά μπορεί να δει ράλι και το ράλι θα το οδηγούν το Ethereum και το Καρντάνο. Αν οι αναβαθμίσει του είναι θετικέ. Άμα δεν είναι, ξέρετε πού ακριβώ θα πάμε. Λοιπόν, ο Σεπτέμβριο πάρα πολύ καυτό μήνα για τα κρυπτο και πάρα πολύ καυτό μήνα και για μένα σαν Άνθρωπο, θα κάνω μια ανακοίνωση σε επόμενα επεισόδια. Και αν είστε πάρα πολύ καλοί, φίλοι του Καρντάνο, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Υπάρχει μια πλατφόρμα, ένα site που μπορείτε να δείτε αδιαστικέ λεπτομέρειε όσον αφορά την αναβάθμιση του Vassil Hardfork. Και μιλάω συγκεκριμένα για αυτό εδώ πέρα το site, που όπω είπα έχει αδιαστικέ λεπτομέρειε για το Vassil Hardfork. Όπω παραδείγματο χάρη, ποιο Node Version τρέχει το μεγαλύτερο ποσοστό του Block. Και ένα ακόμα σημαντικότερο είναι ποια ανταλλακτήρια έχουν αναβαθμίσει του δικού του σερβερ στο Cardano. Παραδείγματο χάρη, η BitTrue έχει αναβαθμίσει του σερβερ τη και υποστηρίζει το Vassil Hardfork 100%, ενώ η Binance βρίσκεται σε διαδικασία να τον αναβαθμίσει. Και όλοι οι υπόλοιποι ακόμα αναμένουμε πότε θα του αναβαθμίσουν. Και θα βρίσκεται αυτό το site κάτω στην περιγραφή όπω πάντα, μαζί με άλλε πολύ ενδιαφέρον κρυπτοσυμφωνίε για εσά. Και θα πάμε και στην κρυπτοαγορά, αλλά μην φύγετε γιατί θέλω να πω πράγματα. Που είναι αρνητική. Το bitcoin αυτή τη στιγμή είναι κάτω από τι 20.000 δολάρια. Πριν από 5 λεπτά, κυριολεκτικά ήταν στι 20.000 δολάρια και γενικότερα φαίνεται πολύ αδύναμο. Ο λόγο που κρατάμε την αντίσταση των 20.000 δολαρίων είναι ψυχολογικό κατά κύριο λόγο, επειδή τότε το 2017 ήταν το all time high του BTC στι 20.000 δολάρια. Οπότε είναι ψυχολογικό. Λένε όλοι ότι ε, δεν μπορούμε να πέσουμε γιατί αυτό ήταν το all time high, αλλά μπορούμε να πέσουμε. Και σε αυτό το σημείο θέλω να κάνετε ένα βήμα πίσω που λέμε και να σκεφτείτε τι έχει κάνει αυτή τη στιγμή το Bitcoin. Το Bitcoin είναι στι 20.000 δολάρια. Μία τιμή που είχε το 2017. Με λίγα λόγια, το Bitcoin μα έχει κάνει τη χάρη να γυρίσει πίσω το χρόνο 5 με 6 χρόνια. Και να μα δώσει την ευκαιρία να το αγοράσουμε στι τόσο χαμηλέ τιμέ. Ειλικρινά, σκεφτείτε το. Έχουμε 2022, και αυτή είναι μια τιμή που την είχε το 2017. Ήταν το all time high του 2017, αλλά σε λίγα χρόνια, όταν θα έχουμε το επόμενο ράλι, θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε αυτή την τιμή. Αυτό θέλω να ερωτηθείτε, και θα κλείσω με ένα τελευταίο άρθρο. Λοιπόν, οι Αμερικανικέ μετοχέ χάνουν 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μια μέρα. Να πούμε σε αυτό το σημείο δύο πράγματα. Ότι πρώτον, τόσα χρήματα τα χάσαν με μια πτώση. 3 3-4% και έχασαν τόσα χρήματα όσα δεν είναι το market cap της κρυπτοαγοράς. Το market cap της κρυπτοαγοράς αυτή τη στιγμή δεν είναι καν ούτε στο 1-3 και αυτοί χάσαν περισσότερα από ό,τι αξίζει όλη η κρυπτοαγορά. Και αυτό το άρθρο το λέω για να σας δώσω να καταλάβετε ότι οι αμερικανικές μετοχές είναι πολύ πιο μεγάλες αγορές από εμά. πρέπει να τις κοιτάμε επειδή αν αυτές είναι αρνητικές θα παρασύρουν και εμάς επειδή απλά είναι τόσο μεγάλες. Μόνο μια κακή μέρα δικιά τους είναι και ολεκτικά καταστροφή δική μας. Όταν αυτοί χάνουν 4 και λένε Να πάρετε ένα κακό Σάββατο σήμερα. Τι έγινε για μα, αυτό ισοδυναμεί να βουτάμε από τα μπαλκόνια. Οπότε πρέπει να προσέχουμε τι Αμερικανικέ μετοχέ, επειδή απλώ θα τα παρασύρουν την κρυπτοαγορά λόγω του τόσο μεγάλου μεγέθου που έχουν. Και σε αυτό το σημείο, να σε ενημερώσω ότι αν σα άρεσε το περιεχόμενο που παρακολουθήσατε, παρακαλώ, μοιράστε τα κρυπτονέα διαστόματη και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα που διαθέτετε για να βοηθήσετε το κανάλι να ανέβει. Και αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρυπτο σήμερα 28 του 2022. να σε ενημερώσω το περιεχόμενο που είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση να αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, εγγραφείτε στο κανάλι, αφήστε ένα like και ένα σχόλιο, τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλο του επεισοδίου. Να είστε όλοι καλά, καλή σα μέρα.